Δόξασον Κύριε τον λαό σου και ευλογήσον την κληρονομία σου. Νίκας της κατεναντίον δωρούμενος και τόσον φυλάτων δια του σταυρού σου πολίτε. Δωρεών αξίους ημάς πίσον Θεωτό και Παρθένε, παρορώσα τα πλημελήματα ημών και παρέχουσα γυάματα της εμπίστη λαμβάνουσιν την ευλογία σου άκραντε. Να ευχηθούμε καλές δουλειές, να επιτελεί το έργο της η Δήμητρα και να θεραπεύει όσους προσέρχονται στο φυσικοθεραπευτήριο και μαζί με τις δικές μου ευχές πρώτα και πάνω απ' όλες να μεταφέρω και τις ευχές του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας, ο οποίος θα ήθελε να είναι παρόν, διότι ο πατήρ Κοσμάς είναι ξάδερφος της Δήμητρας, άρα εφόσον ο πατήρ Κοσμάς είναι τέκνο του Σεβασμιωτάτου, είναι κατ' επέκταση και η Δήμητρα και όλη η οικογένεια του πατρός Κοσμάς τέκνα και αυτή του Σεβασμιωτάτου, αλλά δυστυχώς επειδή αύριο είναι η γιορτή του γενεσίου της Υπεραγίας Θεοτόκου, βρίσκεται στον Εσπερινό στην Καλλίπετρα. Καλές δουλειές, καλή δύναμη. Απόγευμα Σαββάτου 7 Σεπτεμβρίου, καλά το θυμάμαι. 7 Σεπτεμβρίου βρισκόμαστε στην οδό Βυζινού στην πόλη της Αλεξάνδρειας. Μαζί μας είναι η κυρία Δήμητρα Σταμκοπούλου, η οποία εγκαινιάζει σήμερα το καινούριο της φυσικοθεραπευτήριο. Δήμητρα, εμείς το καράτε σε ξέραμε. Πώς προέκυψε η φυσικοθεραπεία? Η φυσικοθεραπεία ήταν η δεύτερη αγάπη. Ήρθε στην πορεία μετά το καράτε. Και αυτή εξίσου μεγάλη αγάπη, βέβαια. Ήρθαμε στην πόλη μας να προσφέρουμε κι εμείς ό,τι μπορούμε στο κομμάτι της υγείας. Ευχόμαστε όλος ο κόσμος να είναι υγιής και καλά και εμείς όσο μπορούμε να υποβοηθάμε εκεί που υπάρχει ανάγκη. Πού σε συναντάμε και ποια είναι τα ωράρια του νέου σου εγχειρήματος? Μπορείτε να μας βρείτε Γεωργίου Βυζινού 30. Για τα ωράρια μπορεί να ενημερωθεί ο κόσμος από τα τηλέφωνα μας, είμαστε διαθέσιμοι όλο το 24ωρο. Οι παροχές μας είναι και για παιδιά και για ενήλικες. Βλέπω ότι πολύ συνόγος κόσμος, ο οποίος παρά τη ζέστη αλλά και το ενδεχόμενο της βροχής τη σημερινή ημέρα, ήρθε σε στήριξη, σου ευχήθηκε. Θέλω να απευθυνθεί στον κόσμο αυτόν και να τον ευχαριστήσει για τη σημερινή του παρουσία εδώ. Ευτυχώς ο καιρός μας κράτησε, αλλά παρόλα αυτά να τους ευχαριστήσουμε όλους που ήταν κοντά μας. Ξέρουμε ότι ο χρόνος ελεύθερος είναι ελάχιστος για όλους και πραγματικά μας τιμάει η παρουσία τους. Τους ευχαριστώ πολύ όλους. Δήμητρα, να σου ευχηθούμε καλές δουλειές στο νέο σου επαγγελματικό βήμα. Από ό,τι άκουσα από φίλους, από γνωστούς σου, όσο εσύ ήσουν μέσα και εμείς ήμασταν έξω περιμένοντας τον αγιασμό, όλοι μιλούσαν με τα καλύτερα λόγια και ήταν βέβαιοι ότι το νέο σου επαγγελματικό βήμα θα σδευτεί με επιτυχία. Σου ευχόμαστε λοιπόν και εμείς καλή επιτυχία στο νέο σου βήμα και ό,τι καλύτερο για τη συνέχεια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.